Στι 7 Ιουλίου, η Δημιουργία ξανά ζητάει συμπόρευση από όλου ώστε να δημιουργήσουμε μια σύγχρονη χώρα. Σαν αυτέ που επιλέγουμε να στείλουμε τα παιδιά μα για να επιβιώσουν, να σπουδάσουν, να εργαστούν, διωγμένα από την Ελλάδα τη κρίση. Μια Ελλάδα που αρνείται πεισματικά να αλλάξει το παραμικρό. Την τελευταία δεκαετία, όλε οι πολιτικέ δυνάμει αποφεύγουν συνειδητά να πραγματοποιήσουν βήματα που θα οδηγούσαν σε έξοδο από την οικονομική δυσπραγία και αναλώνονται σε ανακύκλωση παροοικολογικών ενεργειών. Από τη διατήρηση προνομίων μέχρι την τροπιαστική παροχή αναδιανεμητικών επιδομάτων φτώχεια. Έτσι, κατορθώσαμε να φτάσουμε στο σημείο μηδέν, όπου η σύνταξη για το επίδομα του παππού ή του πατέρα αποτελούν ουσιαστικά τι εισφορέ των 200 ευρώ που καταβάλει ο γιο δουλεύοντα για 500 ευρώ, ή τον ΦΠΑ με τον οποίο επιβαρύνονται το οριζόντια άνεργοι και φτωχοί. Παράλληλα, οι πολιτικέ που ακολουθήθηκαν οδήγησαν σε κατεστραμμένε τράπεζε, σε εμβάθυνση τη κρίση και σε μια Ελλάδα γεωπολιτικά μετέωρη με το ένα στον τρίτο κόσμο. Δεν έχουμε τη διάθεση να πουλήσουμε μαγικά φίλτρα. Η αντιστροφή τη πορεία είναι εφικτή μόνο με την παραγωγή πλούτου και με την αύξηση του ΑΕΠ, μέσα σε ένα κράτο που δεν θα ορθώνει εμπόδια, δεν θα ταλαιπωρεί με τη γραφειοκρατία, δεν θα ποινικοποιεί την εργασία, το κέρδο και την ιδιοκτησία, αλλά θα υποπτεύει αυστηρά, χωρί να παριστάνει τον επιχειρηματία. Έτσι, μόνο θα αποκτήσει τη δυνατότητα να ασκήσει και την απαραίτητη κοινωνική πολιτική με ένα βασικό καθολικό δίκτυο προστασία. Έχουμε την ευθύνη να παραδώσουμε στι επόμενε γενιέ ένα κράτο θέλγητρο για να ζήσει και να δημιουργήσει ο πολίτη αυτή τη χώρα. Ένα κράτο ασφαλέ με σύνορα, χωρί να έχει υποστεί ολική αντικατάσταση πληθυσμού μέσα σε 30 χρόνια, επειδή απλά δεν κατορθώσαμε να επιλύσουμε το ασφαλιστικό μα. Κάθε ψήφο στη δημιουργία ξανά θα ισοδυναμεί με ένα αποφασιστικό βήμα που θα συμβάλλει στη διατήρησή μα στο σύγχρονο κόσμο και θα μα ξαναβάλει δυνατά σε πορεία ανάπτυξη και ανάκαμψη.